Διάβασα το πολύ ενδιαφέρον άρθρο που γράψατε πρόσφατα στη σημερινή στην Κύπρο. Ο τίτλος μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οθωμανικό πόκερ με ανοιχτά χαρτιά σε τρία διπλωματικά μέτωπα. Θα προσπαθήσω εγώ τουλάχιστον να μεταφράσω τα τρία διπλωματικά μέτωπα. Δεν ξέρω αν θα το κάνω καλά. Το ένα προφανώς έχει να κάνει με το Βίλνιους και τη Σύνοδο Κορυφής. Το δεύτερο με τη Σύνοδο που ήρθε και δεν επέτυχε τίποτε, τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο διπλωματικό μέτωπο είναι ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ποιο είναι το τρίτο μέτωπο? Ακριβώς. Οι Τούρκοι παίζουν πόκερ οθωμανικό με ανοιχτά χαρτιά. Τι σημαίνει οθωμανικό πόκερ? Σημαίνει ότι ο στόχος τους, δηλαδή το κέρδος τους, είναι η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι γενικώς αποδεκτό και η Κύπρος είναι ένα από τα κομμάτια του παζόλ και δεν το κρύβουν. Από το 1956. Πάμε στο πρώτο διπλωματικό τραπέζι. Το πρώτο διπλωματικό τραπέζι ήταν η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί η Κυπριακή κυβέρνηση εκφράζει ικανοποίηση, διότι στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται φράση που αφορά στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι αυτές οι φράσεις υπήρχαν και σε προηγούμενα συμπεράσματα. Δεύτερον, δεν μπορεί στα ίδια συμπεράσματα να γίνεται λόγος για την κατοχή ουκρανικού εδάφους που δεν είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αποχώρηση ξένων στρατευμάτων όπως τα ρωσικά από την Ουκρανία, να γίνεται αναφορά σε εγκλήματα που διεπράχθησαν σε βάρος των Ουκρανών και για την βίαιη μετακίνηση γυναικόπαιδων από τις περιοχές της Ουκρανίας προς τη Ρωσία, και να μην γίνεται καμιά αναφορά σε πλήρη αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων, παρότι η Τουρκία είναι υποψήφιο για ένταξη κράτος μέλος. Δεύτερον, να μην γίνεται καμιά αναφορά σε επιβολή κυρώσεων για τη συνεχιζόμενη κατοχή και τις απειλές της Τουρκίας. Και τρίτον, να μην γίνεται καμιά αναφορά στα νέα τετελεσμένα που δημιουργεί η Τουρκία στην κατεχόμενη Δερίνια, δηλαδή πλησίων της Αμγόστου, που μας έχει πει ότι θα επικύσει και θα χτίσει 2.000 περίπου σπίτια, μια νέα δηλαδή πόλη. Το τελευταίο δε είναι συναφές μαζί με το Βίλνιους και μαζί με τη συνάντηση στις 11 Ιουλίου του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κωνσταντίνου Κόμπου, με τον Γενικό Γραμματέα. Προς ποια κατεύθυνση κινείται το Κυπριακό? Προς την επιστροφή στο Κρας Μουντανά? Η επιστροφή στο Κρας Μουντανά σημαίνει ότι πάμε σε μια λύση συνομοσπονδιακού χαρακτήρα με ομοσπονδιακή ταπέλα. Είναι δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, χαλαρή ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δηλαδή είναι η βάση επί της οποίας πατά αυτή τη στιγμή η Τουρκία για να μας πει ότι θέλει δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Και αυτή ακριβώς η αποτυχία του Κρας Μουντανά έχει αποδοθεί μερικώς και λαθασμένα, αν θέλετε, στον νυν πρόεδρο όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, όταν ήταν αδιάλακτος. Ερώτηση λοιπόν. Τι έχει αλλάξει από το Κρας Μουντανά από το 2017 μέχρι σήμερα για να είναι τόσο αισιόδοξος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να θέλει επιστροφή, όταν ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται σε τετραγωνισμό του κύκλου? Δηλαδή θα τετραγωνίσει τον κύκλο μεταξύ των δύο ισότιμων συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα και των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής πολιτικής, λόγω των πιέσεων που δέχεται ο πρόεδρος εσωτερικά για να δείξει ότι κάτι μπορεί να τρέξει στο Κυπριακό, υπάρχει ο κίνδυνος να παγιδευτούμε το Σεπτέμβριο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια διαδικασία η οποία θα τετραγωνίζει τον κύκλο, ή τελικώς θα έχουμε άλλη μια εμπεδώνει τα τετελεσμένα της εισβολής. Το προηγούμενο διάστημα είχατε πει ότι θέλει να βάλει στο κάδρο και στο παιχνίδι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο έγινε, κατάφερε κάτι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης σε αυτό το Συμβούλιο, ή απλώς ήταν μια πρώτη πράξη ενός έργου που έπεται να το δούμε? Πρώτον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορθώς θέλει να βάλει στο κάδρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με ποιο τρόπο θα την βάλει στο κάδρο? Δηλαδή για να την κάνει συνένοχη των αποτυχιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή να αλλάξει τη βάση
της διχοτομικής λύσης του Κυπριακού και να θέσει το Κυπριακό στη βάση του πρωτοκόλλου 10, δηλαδή του γεγονότος ότι εντάχθηκε ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα, αυτό είναι το πρώτο, και δεύτερο ότι υπάρχει αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 που αναφέρει ρητός ότι η Τουρκία ανεξαρτήτως λύσης του Κυπριακού θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή της διαδικασία. Αυτά τα δύο θεμελιώδη ζητήματα ο Πρόεδρος δεν τα έχει θέσει στο Συμβούλιο, κατά τρόπον ώστε να δοθούν και εντολές εν συνεχεία, εάν διοριστεί απεσταλμένος και στείν ρητές εντολές. Αντιθέτως, λέει ότι θα συνεχίσει από εκεί που έμεινα, δηλαδή στη δύο συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα, τα οποία χρησιμοποίησε η Τουρκία για να περάσει στα δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Εδώ είναι το δίλημα. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω τα, για να θες να ρωτήσεις κάτι. Παίζει το σενάριο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ή απλώς είναι δημοσιογραφικά εφευρήματα? Εδώ είναι ένα λάθος της πολιτικής του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι εάν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ, τότε θα του θέσει βέτο η Τουρκία ή θα του ζητήσει αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η Τουρκία ας θέσει 1000 βέτο, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στην αίτηση ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Γιατί 1000 βέτο? Διότι θα αποδειχθεί ότι η Τουρκία δεν θέλει πραγματικά λύση στο Κυπριακό, αλλά θέλει μια μονοπωλιακή σχέση στο ΝΑΤΟ στην περιοχή, προκειμένου σε περίπτωση λύσης να ασκεί αυτή την ασφάλεια του νέου πολιτιακού συστήματος της Κύπρου. Η άσκηση μέσω του ΝΑΤΟ χωρίς την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ στην περιοχή σημαίνει ότι τμήμα των πρωτογενών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα ασκούνται από την Τουρκία μέσω του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτος σε περίπτωση ομοσπονδία και όχι μέσα από το κυρίαρχο νέο κυπριακό πολιτιακό σύστημα. Άρα, ακόμη και αν θέτει βέτο η Τουρκία, ο Πρόεδρος θα πρέπει να επιμείνει στο θέμα του ΝΑΤΟ, γιατί ως ένα κεντρικό πυλώνα αλλαγής συστήματος ασφάλειας. Δηλαδή, εφόσον η Κύπρος θα είναι ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει λόγος παρουσίας τουρκικού στρατού στην Κύπρο και θα υπάρχει μια συμμαχική σχέση μεταξύ Κυπρίων, Τουρκίας, Ελλάδος και Τουρκίας και Κύπρου. Αυτή είναι η έννοια της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, δηλαδή δεν θα υπάρχει λόγος ούτε εγγυητικών δικαιωμάτων, ούτε παρουσίας τουρκικού στρατού και έτσι οι τρεις χώρες, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία, θα έχουν μια συμμαχική σχέση που αλλάζει το γεωπολιτικό σύστημα στην περιοχή και τα ζητήματα ασφάλειας. Κύριε Χαραλαπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα σύμπατα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στην Κύπρο.